Καλησπέρα φίλοι μου. 12 Δευτέρου 2019 ξεκινάμε και το απόψινό μας live. Θα περιμένουμε όπως όλα τις μεταδόσεις θα μπουν οι φίλοι μας και θα περιμένω να μου γράψετε τις ερωτήσεις για να μοιραστούμε τις πληροφορίες. Κάπως σκοτεινά σήμερα είναι, φαίνεται. Είναι λίγο σκοτεινά. Μας πέτυχε σε... Λοιπόν, καλησπέρα και στη Γερμανία, στην Ελένη. Γεια σου Άννα και στη Μένη. Στους φίλους μας από το εξωτερικό και το εσωτερικό που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε, ακούγομαι καλά. Πρέπει να ακούγομαι καλά, ε. Ακούγομαι καλά. Τα συγκεκριμένα εθελοντικά σεμινάρια, ωραία, τα συγκεκριμένα εθελοντικά σεμινάρια συνεχίζονται, βέβαια όχι στην ίδια συχνότητα φίλοι μου, έτσι, ακολουθάμε και εμείς τον ενθουσιασμό μας. Καλησπέρα στην Φωτεινή και στο Μάριο. Κάνουμε τα ατομικά μας μαθήματα και τις διαλέξεις τις Κυριακές. Όχι όλες. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα και θα κάνω εγώ ένα πρόλογο να πούμε δύο πράγματα για τη διάθεση και το διαθέσιμο αυτή τη φορά. Γεια σου Γιώργο. Η φωνή ακούγεται λέει χαμηλή η Νίκη. Θα προσπαθήσω, Νίκη, να μιλάω λίγο πιο δυνατά. Ωραία. Και στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Λοιπόν, θα μιλάω λίγο πιο δυνατά, φίλοι μου. Και επίσης έχει πιο σκοτεινά είναι. Θα τα φτιάξουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον πρόλογο. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για την επικύρωση της απόφασής μας. Είναι σημαντικό στις επιλογές που κάνουμε, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να καταλάβει ότι πάντα επιλέγουμε εμείς. Τις περισσότερες φορές φαίνεται, επειδή έχουμε διαχωρίσει τον εαυτό μας σε παρατηρή και παρατηρούμενο, επειδή έχουμε διαχωρίσει τον εαυτό μας στην πραγματικότητα την εξωτερική και την εσωτερική αυτή που παρατηρούμε, δηλαδή την εξωτερική πραγματικότητα, να επιτρέψουμε που λέτε στον εαυτό μας να μπορέσει να νιώσει ότι κάθε φορά οτιδήποτε ενέργεια και να κάνει, οτιδήποτε ενέργεια είτε λέγεται σκέψη, είτε λέγεται συγκίνηση, είτε λέγεται πράξη, από πίσω υπάρχει μια αιτία και μια επιλογή. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι, επειδή στο συνειδητό τους κομμάτι δεν μπορούν φυσικά και έτσι έχει φτιαχτεί αυτή η διάσταση να έχουν τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, καταλαβαίνουμε ότι μερικές αποφάσεις λοιπόν παίρνονται υποσυνείδητα. Συνειδητά υποσυνείδητα, όμως φίλοι μου, παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Και πρέπει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να λειτουργήσει σαν πραγματικά εμείς να έχουμε πάρει την απόφαση για ότι οτιδήποτε ενέργεια συμβαίνει μέσα μας και στις πράξεις μας σαν αποτέλεσμα. Κάνοντας, επικυρώνοντας αυτό το πράγμα, αφήνουμε τον εαυτό μας να νιώσει ότι έχει επιλέξει για κάποιο λόγο μια συγκεκριμένη ενέργεια.
Η έννοια της επικύρωσης λοιπόν έχει να κάνει με το να δώσουμε αξία στην επιλογή μας, να υποστηρίξουμε την επιλογή μας, χωρίς οι ίδιοι να σαμποτάρουμε την ίδια μας την επιλογή. Αυτό μας κάνει να φερόμαστε σαν ολικά άτομα. Γιατί είμαστε όλοι ολικά άτομα. Είμαστε στην πραγματικότητα μία ακεραιότητα, ο κάθε ένας από εμάς. Επομένως, ακολουθώντας τον ενθουσιασμό μας ή το οτιδήποτε κάνουμε, επικυρώνοντας, ασχέτως αν μας φαίνεται τις περισσότερες φορές ηθικό ή ανήθικο, επικυρώνοντας κάθε φορά την επιλογή μας σαν άξια για εκείνη τη στιγμή, επιβεβαιώνουμε στον εαυτό μας και έτσι μας φαίνεται και μας εμφανίζεται μπροστά μας όλη η διαδικασία της αιτίας και του αποτελέσματος που θέλαμε να παίξουμε. Αυτή η ακεραιότητα συμβαίνει πάντοτε για να καταλάβουμε ότι εμείς σαν ολοκληρωμένα όντα, διασπώντας τον εαυτό μας σε συνειδητό και ασυνείδητο, τις περισσότερες φορές λειτουργούμε με το συνειδητό κομμάτι μας, τις περισσότερες φορές λειτουργούμε με το υποσυνείδητο κομμάτι μας και ακολουθούμε πάντα εκείνο τον ενθουσιασμό που θα μας φέρει σε επαφή με ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, αποτέλεσμα ή γεγονός, ώστε να έρθει μέσα μας η πληρότητα. Αυτή η πληρότητα κάθε φορά είναι που μας αντιπροσωπεύει την ακεραιότητα που έχουμε όλοι σαν ολικά άτομα. Είμαστε ολικά άτομα όλοι, όμως κάθε φορά χρειάζεται να το επιβεβαιώνουμε κάθε φορά αναλόγως, θα λέγαμε, την εσωτερική μας επιθυμία και την εξωτερική επιβεβαίωσή της. Άρα φίλοι μου, ακολουθώντας τον εαυτό μας, τον πραγματικό, τις περισσότερες φορές επικυρώνοντας κάθε επιλογή που έχουμε κάνει, δίνοντας αξία ότι ήθελε να πάρει πίσω αυτό το γεγονός που ακόμα δεν ξέρουμε και λέμε ίσως να είναι μάθημα, ίσως το πολεμάμε, ίσως να μην θέλαμε, ίσως να μην το περιμέναμε. Όμως επικυρώνοντας κάθε φορά, ακόμα και αυτή που λέγαμε και ονομάσαμε αρνητική επιλογή μας και τη συνέπειά της, ολοκληρώνεται έτσι ο κύκλος. Ολοκληρώνεται ο κύκλος εκείνου του ρόλου μέσα μας που παίξαμε, ώστε να δημιουργήσει, θα λέγαμε, τις δύο πλευρές της εξίσωσης, δηλαδή την αιτία, την προτροπή και την επιβεβαίωση αποτέλεσμα. Αυτό μας κάνει, φίλοι μου, να φερόμαστε ολικά και χωρίς διαμάχη μέσα μας. Και έτσι, αφού επικυρώσουμε, θα έχουμε την ολική εμπειρία της κάθε πραγματικότητας, της οποίας ερχόμαστε να πάρουμε την κάθε εμπειρία. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, επικυρώστε κάθε επιλογή σας και μην κοντράρετε την επιλογή σας επειδή μπορεί να σας έφερε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από ό,τι περιμένατε. Δώστε αξία σε συγκεκριμένη επιλογή της στιγμής και φυσικά αξία στο αποτέλεσμα της επιλογής σας. Έτσι, ολοκληρωμένοι και σαν ολικά όντα, θα νιώσετε μια ακεραιότητα ακόμα και για αυτόν τον δρόμο που διαλέξατε να πάρετε. Είτε αυτός ο δρόμος σας πηγαίνει κάπου που δεν θέλετε ξανά να τον ακολουθήσετε, είτε αυτός ο δρόμος σας πηγαίνει κάπου που θέλετε να τον ακολουθήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε αυτόν τον συγκεκριμένο χάρτη μέσα σας, να γραφτεί μέσα σας, να αποτυπωθεί μέσα σας, ώστε συγκινούμενοι με αυτή την ενέργεια να έχετε πάρει την άλογη εμπειρία και μετά, εφόσον επιλέξετε κάτι διαφορετικό και επικυρώσετε μια άλλη επιλογή σας, παύλα, δοκιμάσετε μια άλλη επιλογή σας, πάλι να εξαρτείτε στο αποτέλεσμα, αλλά με το αποτέλεσμα μαζί θα μπορείτε να συγκρίνετε και έτσι να βρείτε κάθε φορά τι σας αντιπροσωπεύει περισσότερο χωρίς να μένετε σε ενοχές. Επίσης, αυτό που στην πραγματικότητα μας κάνει να συμπεριφερόμαστε σαν ακέραια άτομα είναι η έννοια της διαθεσιμότητας. Πρέπει, φίλοι μου, να εννοήσουμε ότι το διαθέσιμο είναι στην πραγματικότητα εκείνο το εργαλείο που υπάρχει στο χρόνο του και λειτουργεί. Αυτό που δεν είναι διαθέσιμο είναι το εργαλείο που δεν λειτουργεί. Και να λύσουμε λίγο τι εννοώ. Όπως και η διάθεσή μας σημαίνει στην πραγματικότητα η θέση, θα λέγαμε,
Και ο Δίας, που σας έχω πει ότι είναι ο νους, είτε ο δικός μας νους, γιατί ένας είναι στην πραγματικότητα, αλλά είτε ο δικός μας, είτε ο κοσμικός νους. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που λέμε διάθεση, δεν έχω διάθεση, σημαίνει ότι δεν έχω εκείνη την κατάλληλη συχνότητα, ώστε με το ανάλογο, θα λέγαμε, γεγονός ή πράξη, να μπορώ να είμαι εναρμονισμένος. Οπότε λέμε δεν έχω την διάθεση να πάω εκεί, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Έτσι ακριβώς κάθε φορά που ακολουθούμε τον ενθουσιασμό μας και δουλεύουμε με τα διάφορα εργαλεία που υπάρχουν στην πραγματικότητά μας, είναι σημαντικό να ξεκινάμε και να δούμε τι είναι διαθέσιμο για μας. Δηλαδή τι στην πραγματικότητα ο νους, ο συμπαντικός ας το πούμε ή ο ανώτερος εαυτός μας, μας έχει δώσει για να δουλέψουμε με το ανάλογο εργαλείο. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι σαν ακέραια όντα που είμαστε, κάθε φορά αυτό που είναι διαθέσιμο είναι μέσα στη δική μας ακεραιότητα και πρέπει να εργαστούμε με αυτό το εργαλείο που ήδη υπάρχει, αντί συνεχώς να ψάχνουμε για εργαλεία που δεν είναι διαθέσιμα. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά καταλαβαίνουμε ότι η διαθεσιμότητα σημαίνει κάθε τι να υπάρχει σε εκείνο το χρόνο που λειτουργεί για μας. Τότε κάτι γίνεται διαθέσιμο, δηλαδή έχει μία θέση στην δική μας λογική, ώστε να μπορεί να μπει σε μία τάξη, ώστε να μπορεί να κυλήσει, θα λέγαμε, η ροή για να έρθει το ανάλογο αποτέλεσμα. Ότι δεν είναι διαθέσιμο σημαίνει ότι ο νους μας δεν το έχει βάλει σε μία τάξη, άρα δεν μπορεί να το δει σαν εργαλείο. Οπότε δεν υπάρχει λοιπόν η λειτουργία του και η χρησιμότητά του. Τις περισσότερες φορές λοιπόν οι άνθρωποι δεν κοιτάνε τι υπάρχει διαθέσιμο, ακριβώς γιατί δεν τον βλέπουν σαν διαθέσιμο, γιατί δεν έχει πάρει στο δικό τους δία μία θέση τέτοια ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να ξεκινήσει η μηχανική της αλλαγής της πραγματικότητας για να έρθει η ανάλογη εμπειρία. Άρα φίλοι μου, πρέπει να έχουμε μία εμπιστοσύνη στον ανώτερο εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι κάθε φορά σαν ακεραία όντα που είμαστε, αυτή η ολοκλήρωση, η ακεραιότητα συμβαίνει ανά πάσα στιγμή, ασχέτως αν εμείς μπορούμε να το εννοήσουμε με το συνειδητό κομμάτι μας ή όχι. Ο νους μας πάντα λειτουργεί σαν ακεραία όντα στο 100%. Τις περισσότερες φορές για να δημιουργήσει το περιβάλλον, και το συνειδητό κομμάτι είναι εκείνο για να παρατηρήσει το περιβάλλον. Οφείλουμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας αυτές τις εποχές να καταλάβει ότι δημιουργούμε 100% την πραγματικότητά μας, ακόμα και αν δεν έχουμε τη συνειδητή επιλογή. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν δύο επιλογές, η συνειδητή και η ασυνείδητη, όμως υπάρχουν. Πάντα, αναλόγως τη δόνηση που εμείς επιλέγουμε να έχουμε, δημιουργούμε την ανάλογη συχνότητα, η οποία ομοιοκραδάζεται και συγχρονίζεται με τα διάφορα άλλα πράγματα, θα λέγαμε έτσι, στη ζωή μας. Οπότε, αν εμείς πάρουμε σαν επιλογή κάθε φορά τη συχνότητα την οποία μας διέπει, τη συγκίνηση την οποία ακολουθάμε και καταφέρνουμε σιγά σιγά να την επικυρώσουμε, τότε φτιάχνουμε το ψυχολογικό μας χάρτη σιγά σιγά και λίγο λίγο καταλαβαίνουμε και μπορούμε να αυξήσουμε, θα λέγαμε, εκείνη την κατάσταση την οποία να έχουμε παραπάνω επιλογές, άρα και έλεγχο, άρα και δημιουργία της δικής μας πραγματικότητας. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να μάθουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί τα ακέραια άτομα, καθώς όλοι είμαστε, έχουμε μια ακεραιότητα συνεχόμενη. Τις περισσότερες φορές, επειδή δεν έχουμε συνδέσει το έξω με το μέσα και δεν έχουμε τις ανάλογες πεποιθήσεις ή την ανάλογη διάκριση για να μπορούμε να βλέπουμε τι διαθέσιμα εργαλεία ανά πάσα στιγμή και βοήθεια έχουμε στη ζωή μας, δεν νιώθουμε ολοκληρωμένα άτομα και βάζουμε το νου μας, το διανοητικό μας, συνεχόμενα να ψάχνει για λύσεις. Όμως, με την εμπιστοσύνη στο ανώτερο κομμάτι μας, στο συγχρονισμό, στο κβαντικό εκείνο σερβερ που λειτουργεί στα υποατομικά επίπεδα και συγχρονίζει αναδόνηση τον εαυτό μας με τα διάφορα άλλα πράγματα, έχοντας αυτή την εμπιστοσύνη σε αυτή τη μηχανική του σύμπαντος που μετά εκδηλώνεται στο 3D σαν τα σενάρια που βλέπετε, που δεν είναι τίποτα άλλο από το φώτα που αναβοσβήνουν και εμείς τα βλέπουμε σαν ενέργεια και τα δημιουργούμε σε μορφές,
Με αυτή την εμπιστοσύνη λοιπόν ξεκινάμε να αφήνουμε τον εαυτό μας να νιώθει ότι και στο υποατομικό επίπεδο και στην κρυστάλλωση, δηλαδή στον κόσμο των μορφών, εμείς έχουμε μια ολική ακεραιότητα, την οποία καλούμαστε, αναλόγως το πόσο συνείδησή μας αυξάνεται και οι πεπιθήσεις μας αλλάζουν, να την ανακαλύψουμε, να την αποκαλύψουμε σε κάθε τώρα. Ακόμα και εκείνες τις στιγμές που εμείς νιώθουμε ότι μας λείπουν πράγματα. Στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν μας λείπουν πράγματα. Μας λείπει εκείνη η σχέση με τα ήδη υπάρχουσα πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν. Όταν καταλάβουμε αυτή τη μηχανική, αρχίζουμε λοιπόν και εμπιστευόμαστε τον συγχρονισμό παραπάνω από εκείνη την γνώση, θα λέγαμε, την οποία μπορούμε να έχουμε. Και καταλαβαίνουμε τη λύθη του εαυτού μας και αρχίζουμε και ζητάμε αύξηση της συνειδητότητάς μας, ώστε να ξεζουμάρουμε μέσα από το εγώ μας και να δούμε με την ολική μάτια, που εκεί θα φανούν πιο πολλές σχέσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν, δημιουργώντας, επιτρέποντας αυτό το εργαλείο της ακεραιότητας και νιώθοντας ότι ανά πάσα στιγμή εμείς είμαστε ολοκληρωμένοι και ακέραιοι, να μας βάζει εκείνη τη διαδικασία. Πρώτα να δημιουργήσουμε την πεποίθηση ότι υπάρχει η σχετικότητα και μετά να την ανακαλύψουμε εξερευνώντας κάθε φορά, επεκτείνοντας τη συνείδησή μας και τις πεποιθήσεις μας. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω, φίλοι μου, είναι για τον πόνο. Στις διαστάσεις που ζούμε, ο χρόνος είναι, θα λέγαμε, μεγάλος, με την έννοια ότι εμείς σαν συνείδηση τον δημιουργούμε. Όποτε δημιουργούμε πολύ χρόνο, φτιάχνουμε, θα λέγαμε, αυτό το 97-95-90% της συνείδησής μας, που λέμε υποσυνείδητο, να μπορεί να συγκρατεί τις ενέργειες έτσι, ώστε να μπορούμε να ζούμε αυτό το matrix το οποίο βλέπουμε τριγύρω μας. Και φυσικά το 3-10% για να μπορεί να παρατηρεί, είπαμε, αυτό το matrix. Θέλω να σας πω, φίλοι μου, ότι κάθε φορά που εμείς πονάμε, η άμυνα του οργανισμού είναι η αναισθησία. Κάθε φορά που συγκρατούμε έναν πόνο παραπάνω από ό,τι πρέπει, αρχίζει το σώμα μας, οπότε όλοι ξέρετε, αρχίζει και συνηθίζει τον πόνο. Όταν λέμε συνηθίζει τον πόνο, σημαίνει ότι οι πληροφορίες που παίρνει, θα λέγαμε, και η ευαισθησία, αρχίζει και, θα λέγαμε, λειτουργούν σε ένα επίπεδο το οποίο δεν συλλαμβάνει την ίδια πληροφορία, ώστε να μπορεί να πονάει συνεχόμενα το ίδιο. Αυτή η αναισθησία έρχεται σαν άμυνα του οργανισμού. Και επίσης, πάνω σε αυτό το πράγμα, θέλω να σας πω ότι αυτή η αναισθησία που έρχεται σαν άμυνα, υποτίθεται, για να μην βιώνουμε ολοκληρωτικό πόνο, είτε με το να λιποθυμήσουμε, είτε με το να συνηθίσουμε τον πόνο, συμβαίνει και στο ψυχολογικό μας σώμα, φίλοι μου. Ακόμα και στο ψυχολογικό μας σώμα, για τους πόνους ψυχολογικούς, τους συναισθηματικούς που έχουμε, όταν διατηρούμε παραπάνω τον πόνο μέσα μας, αρχίζει η παγωμάρα, είτε γίνεται μέσα μας, είτε στις σχέσεις μας ερωτικές, είτε στις σχέσεις μας φιλικές, είτε στις σχέσεις μας τις κοινωνικές. Θέλω να εννοήσετε, φίλοι μου, ότι αυτή τη στιγμή τις περισσότερες φορές κοιτάτε και στην κοινωνία, επειδή το κοινωνικό κράτος, θα λέγαμε, έχει πονέσει τους πολίτες, πόσο ανέστητοι έχουν γίνει οι πολίτες απέναντι στο κράτος. Επειδή ο ένας στις ερωτικές σχέσεις έχει πονέσει τον άλλον, δείτε πόσο ανέστητοι έχουν γίνει οι άνθρωποι απέναντι ο ένας προς τον άλλον. Επειδή πολλές φορές ο ίδιος μας ο εαυτός μέσα μας, τα διάφορα εγώ μας, οι ρόλοι, οι δαίμονες μας έχουν πονέσει, δείτε πώς πολλοί άνθρωποι έχουν ρίξει ένα πέπλο αναισθησίας. Έτσι ακριβώς και η διάσταση που ζούμε, αυτή την οποία υπάρχουμε σαν συναισθησιακά όντα, λόγω της διάστασης που υπάρχει, δηλαδή του χρόνου που υπάρχει, του παγώματος που υπάρχει, είναι γιατί εμείς έχουμε χάσει την ευαισθησία μας που είχαμε στους ανώτερους κόσμους. Ακριβώς επειδή θέλαμε λοιπόν να συνηθίσουμε τον πόνο αυτής της διάστασης την οποία ζούμε. Έτσι, θα λέγαμε, σκληρίναμε και φτιάξαμε δέρματα, θα λέγαμε, ή σώματα σκληρά,
ώστε να μπορούν να αντέχουν τον πόνο σαν κάτι φυσιολογικό. Γι' αυτό σας λέω συνεχόμενα ότι η βία υπάρχει σε αυτές τις διαστάσεις, είναι επειδή αυτές οι διαστάσεις λειτουργούν με αυτό το πάγιο, θα λέγαμε, χρόνο και απόσταση και χώρο, και επομένως και τα σώματά μας θα λέγαμε ότι είναι αντιστατικά, θα λέγαμε ότι είναι παγωμένα, θα λέγαμε ότι είναι έτσι φτιαγμένα, ελαφρώς θα λέγαμε ανέστητα, μόνο και μόνο για να μπορούν να αντέχουν σε αυτές τις παγωμένες σε εισαγωγικά διαστάσεις τις οποίες ζούμε. Γι' αυτό και λέγεται η βία, το βιός μας, και συνεχόμενα ζούμε στην αντίσταση, ζούμε στη βία κάθε φορά σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο έχουμε επιλέξει για να πάρουμε τη μέγιστη αντίσταση. Άρα λοιπόν φίλοι μου, αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι αναλόγως σε τι διαστάσεις ξυπνάμε τη συνείδησή μας, τα διαφορετικά σώματα, δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται η συνείδησή μας σε κάθε διάσταση, από την ύλη που παίρνει σε κάθε διάσταση και δημιουργεί ένα ανάλογο σώμα, θέλω να καταλάβετε ότι είναι διαφορετικά σε είδος και σε τύπο, ακριβώς γιατί χρειάζεται να έχουν αυτό το σταμάτημα, το πάγιο, γι' αυτό είναι και πιο ρευστά. Άρα θα λέγαμε ότι όσο ανεβαίνουμε στις διαστάσεις, είναι και πιο μακάρια τα σώματα που έχουμε. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές βλέπετε ότι ο δρόμος της λύτρωσης, θα λέγαμε, είναι να εισέλθουμε στα εσωτερικά μας πεδία και να λειτουργούμε με τα εσωτερικά σώματά μας, γιατί εκεί πέρα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ αντίσταση, παγίωμα, αλλά υπάρχει η ρευστότητα. Γι' αυτό κάθε φορά ο πόνος στα φυσικά σώματα, η βία που ζούμε σε αυτά εδώ πέρα, τη φυσική πραγματικότητα που ζούμε, έτσι, μας δίνει μια όθηση για να μπορούμε να δουλέψουμε συνειδησιακά, δηλαδή να μεταφέρουμε τη συνείδησή μας σαν πολυδιάστατα όντα που είμαστε στις ανώτερες διαστάσεις. Όχι βεβαίως ολικά, ώστε να φύγουμε εντελώς και να ζούμε με τα άλλα σώματα τελείως, αλλά τουλάχιστον έχουμε αυτή την ικανότητα, τη ρευστότητα, να μπορούμε να ανεβαίνουμε στα εσωτερικά μας πεδία, που εκεί πέρα μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα την πραγματικότητα και τα αποτελέσματα να φανούν, θα λέγαμε, στο φυσικό κόσμο. Κάθε φορά όμως που εμείς ταυτιζόμαστε με τα κατώτερα σώματα, έτσι, πιο κοντά στη φυσικότητα, καταλαβαίνετε ότι εκεί ο πόνος είναι μεγαλύτερος. Και επίσης, επειδή ο πόνος είναι μεγαλύτερος εκεί, καταλαβαίνουμε ότι η αντίληψη θα είναι μικρότερη, γιατί υπάρχει μια αναισθησία για να μπορούμε να συγκρατούμε αυτόν τον πόνο και να μην καταραίουμε. Όλα αυτά σας τα λέω φίλοι μου, για να συλλάβουμε ότι υπάρχει μια μηχανική λόγω θα λέγαμε των διαστάσεων, και κάθε φορά αναλόγως σε τι διαστάσεις εμείς παίζουμε ή βάζουμε τη συνείδησή μας, η εμπειρία έρχεται με διαφορετική κατάσταση. Φτάνει να έρχεται με πόνο και μετά από τον πολύ πόνο γίνεται ασυνειδησία. Αυτό το πράγμα εμείς κοιτάμε να φύγουμε. Από τον πολύ πόνο, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε λόγω της μη ρευστότητας που έχει εισέλθει ο άνθρωπος να μπορεί να ανέβει στα εσωτερικά του πεδία και έχει γίνει ληστής, αυτός ο πόνος οδηγεί στο πάγωμα της ευαισθησίας. Αυτό το πάγωμα της ευαισθησίας έπαθε και ο άνθρωπος, καθότι ξέχασε να μπορεί να δουλεύει εσωτερικά. Η μόνη λύση της επιστροφής, η μόνη λύση της ενθύμησης, είναι να μπορούμε πάλι να βάζουμε τη συνείδησή μας στα εσωτερικά πεδία, να καταλάβουμε και να νιώσουμε σαν πολυδιάστατα όντα ότι μπορούμε να δουλέψουμε και εκτός της φυσικότητας, μαζί με τη φυσικότητα, αλλά η συνείδησή μας να μπορεί να επεξεργάζεται καλύτερα στα εσωτερικά πεδία όλες τις πληροφορίες. Έτσι, ακόμα και σε αυτόν τον πονεμένο κόσμο που ζούμε, σε αυτόν τον κόσμο της βίας που ζούμε, σε αυτόν τον κόσμο που η οικονομία της ενέργειας φαίνεται να βιάζει τις μορφές, μπορούμε εμείς σαν πολυδιάστατα όντα να πετύχουμε τη μέγιστη, θα λέγαμε, μακαριότητα. Διότι ανεβαίνουμε στα εσωτερικά μας πεδία,
διότι μαθαίνουμε να ξεπερνάμε, θα λέγαμε, τον πόνο με το ξύπνημα στα εσωτερικά μας πεδία και όχι με την αναισθησία και τη μηχανικότητα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ο πρόλογος, θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, σταμάτη καλησπέρα, ποια είναι τα γνωρίσματα ενός ανθρώπου που έχει επιλέξει συνειδητά ή μη τον απόλυτο υλισμό σατανισμό. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε και πριν, φίλοι μου, δεν υπάρχει τελείως συνειδητά να διαλέξει κάποιος το κακό. Μπορεί να είναι αφυπνισμένος ως ένα σημείο, αλλά αυτό το σημείο που έχει αφυπνιστεί, θα λέγαμε, για μας δεν λέγεται συνειδητό. Μερικοί άνθρωποι όμως, επειδή από τον άνθρωπο της μη επιλογής, αυτός θα λέγαμε υποτιθέμενα ότι έχει πάρει κάποιες πληροφορίες και για αυτόν συνειδητά επιλέγει το αρνητικό, δηλαδή όπως κάποιον που συνειδητά επιλέγει, λέμε, να αυτοκτονήσει, κατά τη δική μας έννοια αυτό δεν λέγεται συνειδητά. Λέγεται επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει διάφορες νοητικές, θα λέγαμε, πεπιθήσεις και διαταραχές, θα λέγαμε, τέσσερις, έτσι ώστε σαν μόνη λύση, σαν καλύτερη λύση, ταυτισμένος, θα λέγαμε, με ένα δαιμόνιο, με ένα πρόγραμμα, το πούμε έτσι, φαίνεται συνειδητά να επιλέγει το σατανισμό. Ο σατανισμός, φίλοι μου, για να καταλάβουμε, έρχεται από τη λουσιφεριανή, θα λέγαμε, κατάσταση, από το εγκλωβισμένο φως. Ο Λούσιφερ, σας είχα πει, είναι το εγκλωβισμένο φως και το αντίθετό του, ο Χριστός, είναι το μη εγκλωβισμένο φως. Άρα, το φως εγκλωβισμένο στη μορφή είναι, σας είχα πει, ο Λούσιφερ. Ο Λούσιφερ, για μας, φαίνεται ο εκπαιδευτής μας. Δηλαδή, μέσα από το εγκλωβισμένο φως, σιγά σιγά να αναπτύσσεται η μορφή, ώστε να παρέχει όλο και περισσότερο φως. Όμως, πάντοτε θα είναι σε ένα περιοριστικό χαρακτήρα για να μπορεί να διατηρεί μια ατομικότητα. Να είναι ξεχωριστός. Να θέλει να ξεχωρίσει. Και αυτή είναι η ατομικότητα, έτσι, την οποία λειτουργούμε σαν εγώ καμιά φορά. Αναλόγως το ποσοστό φωτός που έχει μέσα, τότε αυτή η λουσιφεριανή κατάσταση, ενδυνάμωση θα λέγαμε της μορφής, καταλήγει να είναι ο περισσότερο αποκομμένη ή λιγότερο αποκομμένη. Κάτω από αυτή την μηχανική που λειτουργεί αυτό το σύμπαν το οποίο ζούμε, καταλαβαίνετε ότι μερικοί άνθρωποι που θέλουν λόγω πεπιθήσεων αποκοπής, θα λέγαμε δύναμη και κυριαρχία, έχουν συνειδητά ως ένα ορισμένο σημείο, πάλι σας ξαναλέω, λόγω του επίπεδου τους που είναι, επιλέξει, θα λέγαμε, ταυτιστεί με μια κατάσταση να μπορούν να βιώσουν χωρίς τα εσωτερικά πεδία που σας είπα προηγουμένως, την υλικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος, η μόνη αξία και το μόνο που μετράει για αυτούς δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι χαμηλές πτυχές της νοημοσύνης που ασχολούνται με την ύλη. Οι ανώτερες πτυχές της νοημοσύνης, του νου μας δηλαδή, όταν ενεργοποιείται παραπάνω ο νους μας, είναι φυσικό να τον απασχολούν και να διαδικάζονται άλλες μηχανικές που ασχολούνται με τα πιο εσωτερικά πεδία. Όσο περιορισμένος λόγω των πιέσεων του περιβάλλοντος είναι ο νους, τόσο αναγκαστικά λειτουργεί με τα κατώτερα στρώματα και φαίνεται σαν το μόνο που τον ενδιαφέρει να είναι η επιβίωση, έτσι, η δύναμη, η κυριαρχία και σε καμιά περίπτωση να μην νιώθει την ένωση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι ταυτισμένοι, οι αποκομμένοι, είναι φυσικό μέσα από αυτή την κατάσταση να ψάχνουν τη δύναμη και την κυριαρχία από συγκεκριμένους δρόμους που δεν έχουν την ηθική, θα λέγαμε, την οποία μπορεί να έχει ένας αφυπνισμένος νους. Έτσι σχηματιστήκανε ορισμένα πράγματα, ορισμένες, θα λέγαμε, σχολές για το πώς μπορούν να χειριστούν τις διάφορες απόκρυβες ενέργειες για εγωιστικούς σκοπούς. Αυτές οι υπόκριφες ενέργειες δεν πάει να πει ότι επειδή φαίνονται τελείως, θα λέγαμε, αρνητικές, δεν πάει να πει ότι δεν έχουν δύναμη, είναι αρνητική πλευρά, έχουν δύναμη, είναι αφυπνισμένες προς ένα σημείο συγκεκριμένο και λειτουργούν
για την ώρα τους, έτσι, συγκεκριμένα εγωιστικά, θα λέγαμε, εγωιστικές ατζέντες. Παρ' όλα αυτά, επειδή πάντοτε η ψυχή θέλει μια συγκεκριμένη ισορροπία για να ανέβει στα ανώτερα επίπεδα, είναι φυσικό αυτές οι ψυχές να έλεξουν στο μέλλον, θα λέγαμε, συγκεκριμένες καταστάσεις, ώστε να εξορροπήσουν αυτή την ανομαλία των ενεργειών που έχουν. Λοιπόν, τα γνωρίσματα του ανθρώπου, λοιπόν, που έχει λέξει συνειδητά αυτό το πράγμα, φίλοι μου, μπορεί να μην τα καταλάβετε, γιατί οι μερικοί είναι κρυφοί, καταλάβατε, και δεν είναι όλοι φανεροί όπως αυτά τα πράγματα που βλέπουμε, θα λέγαμε, τριγύρω. Τα γνωρίσματα θα πρέπει εσείς να είστε τόσο αφυπνισμένοι για να μπορείτε να τα καταλάβετε ή να μπορείτε να τα δείτε. Δεν μπορούμε να δούμε κάτι που είναι παραπάνω από εμάς. Μπορούμε να δούμε κάτι που είναι πιο κάτω από εμάς συνειδησιακά. Οπότε όσο αφυπνίζεστε, θα αρχίσουν να εμφανίζονται σιγά σιγά τα γνωρίσματα, γιατί θα βλέπετε τις προθέσεις, τις ταυτίσεις, τις αξίες τέτοιων ανθρώπων που είναι τελείως αποκομμένες και εγωιστικές. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει η Ελπίδα, πώς γίνεται να διατηρούμε περισσότερο τη δυναμική μας ενέργεια όταν εξαντλείται το ψυχικό απόθεμα. Πώς μένουμε σταθεροί στο ρόλο του ιδανικού εαυτού. Ευχαριστώ. Φίλοι μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι τι είναι αυτή η δυναμική ενέργεια και αν έχουμε ψυχικό απόθεμα. Στην πραγματικότητα, το ψυχικό απόθεμα, θα λέγαμε, κάθε ανθρώπου είναι ένα συγκεκριμένο, θα λέγαμε, πάγιο απόθεμα που υπάρχει και σε αυτό εκδηλώνεται σε πάρα πολλά επίπεδα μέσα στη ζωή μας. Όλοι οι άνθρωποι, θα λέγαμε, ότι έχουμε ένα κεφάλαιο ψυχικό, που από αυτό το κεφάλαιο το ψυχικό, είτε λέγεται πληροφορία, είτε λέγεται βιωτικό, είτε λέγεται, πάση περιπτώσει, σε ό,τι διάσταση θέλουμε να το πάρουμε, έχουμε για να μπορούμε εμείς να το ξοδέψουμε σε κάθε εσάρκωση υποτιθέμενη, έτσι υποτίθεται ότι μέσα από αυτό θα πάρουμε το ανάλογο μάθημα. Τις περισσότερες φορές αυτό το ψυχικό κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο επίπεδα. Χωρίζεται στο επίπεδο το καθημερινό που έχουμε, σαν μια δεξαμενή που συνεχόμενα αδειάζει και γεμίζει, και σαν μια άλλη πιο μεγάλη δεξαμενή πίσω, η οποία όταν αδειάσει πεθαίνουμε. Τις περισσότερες φορές που οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μεγάλες, θα λέγαμε, μαγείες και τραβάνε από το μεγάλο ψυχικό απόθεμα, θα λέγαμε, το πίσω, το ψυχικό απόθεμα, το μεγάλο, τις περισσότερες φορές νιώθουν μια τεράστια εξάντληση. Μεγαλύτερη εξάντληση από την εξάντληση της καθημερινότητας. Όταν όμως το ψυχικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, τελειώσει αυτό το μεγάλο, εκείνο το ψυχικό κεφάλαιο, ο άνθρωπος, θα λέγαμε, τελειώνει και η σάρκωσή του. Τα μικρά κεφάλαια, τα καθημερινά, αναπαράγονται. Συνέχεια αναπαραγάγονται. Το μεγάλο δεν ξαναγεμίζει, παρά μόνο στην επόμενη εσάρκωση. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι όλα είναι σε κύκλους. Όπως κάθε φορά μπορεί να κουράζεστε και μετά να ξεκουράζεστε, έτσι είναι και η εσάρκωση και θέλει μια συγκεκριμένη ξεκούραση μετά για να ξαναγεμίσει, θα λέγαμε, με αυτή την ενέργεια. Το ψυχικό κεφάλαιο, λοιπόν, που έχει ο καθένας, θα πρέπει να οριστεί μέσα από αυτά τα δύο πράγματα, σαν το κεφάλαιο που χρησιμοποιούμε κάθε φορά στην καθημερινότητά μας και σαν το κεφάλαιο που όταν χρειαστεί να κάνουμε συγκεκριμένες υπερβατικές, θα λέγαμε, κινήσεις, θα πρέπει να μάθουμε πώς να μπορούμε να τραβάμε από το μεγάλο κεφάλαιο αυτό της ζωής μας. Κάθε φορά εμείς που θέλουμε να ανέβουμε σε μια κλίμακα, θα λέγαμε οκτάβα συνειδησιακή, είναι φυσικό να πρέπει να τραβήξουμε από το μεγάλο ψυχικό μας κεφάλαιο και όχι από το κεφάλαιο της καθημερινότητας. Γι' αυτό βλέπετε πολλοί άνθρωποι, αν δεν έχουν πάρει συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις και προκλήσεις, να έχουν πονέσει τόσο πολύ για να γίνει μέσα τους αυτή η ζύμωση, ώστε να τραβήξουν από το μεγάλο ψυχικό κεφάλαιο συγκεκριμένη ανώτερη τύπου ενέργεια, δεν μπορούν να ανέβουν σε οκτάβα συνειδησιακή. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι όμως απαξιούν τον πόνο, φοβούνται και είναι φυγόπονοι, δεν έχουν κάνει εκείνο το βράσιμο μέσα τους, εκείνο το κλικ, να φτάσει σε εκείνο το βαθμό ώστε να τραβήξουν από το μεγάλο ψυχικό κεφάλαιο, τότε γίνεται πραγματικά μια αναβάθμιση ψυχική μέσα μας. Διότι ο άνθρωπος από τη φύση του, από τη διάσταση στην οποία ζούμε, δεν είναι φτιαγμένος
να μπορεί από μόνος του εξελικτικά έτσι τα καλά καθούμενα να αναβαθμιστεί. Χρειάζεται να κάνουμε αυτό το κλικ, φίλοι μου, να έρθουμε αντιμέτωποι με τις ανάλογες πεποιθήσεις, χωρίς φόβο, με τον πόνο, και να αφήσουμε να τον πάρουμε τόσο κατάκαρδα ώστε να μας συγκλίσει, για να μπορούμε να τραβήξουμε το ψυχικό κεφάλαιο. Βλέπετε λοιπόν, αυτοί που λιποψυχούν είναι αυτοί που δεν έχουν μεγάλο ψυχικό κεφάλαιο και έτσι δεν μπορούν να έλξουν ή δεν αφήνουν τον εαυτό τους να έρθουν αντιμέτωποι με συγκεκριμένους πόνους, απώλειες, τραύματα. Ενώ οι παλές ψυχές με συγκεκριμένο ψυχικό κεφάλαιο θα δείτε ότι έλκουν τεράστιες προκλήσεις και όμως τις ξεπερνούν. Αυτή είναι η διαφορά από μια μεγάλη, θα λέγαμε, ψυχή από μια και από μια μικρή, θα λέγαμε, ψυχή. Έτσι, βεβαίως υπάρχει και εκείνη η κατάσταση της οποίας εμείς, αν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα που σας είπα, να αναλώνουμε με διάφορα μικροπράγματα συνέχεια το κεφάλαιό μας, το ψυχικό, ώστε να περάσει μια ολόκληρη εσάρκωση και εμείς να την ξοδεύουμε στις διάφορες απώλειες και αντιστάσεις, μικροαντιστάσεις, μικροπολέμους, μικροαμφιβολίες, επειδή πολεμάμε συνεχώς με την πραγματικότητά μας. Οτιδήποτε έχει αντίσταση και μάχη έχει απώλειες. Και κάθε φορά ότι κουράζεται, κοιμάται. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι, λόγω της αντίστασης που έχουν με την πραγματικότητα, επειδή δεν έχουν μάθει να συνεργάζονται με τον νόμο, γιατί δεν ξέρουν τον νόμο, λειτουργούν σαν παράνομοι και συνεχόμενα αντιστέκονται. Έχουν ψεύτικους συναγερμούς, πανικοβάλλονται, φόβους, άρα συνεχόμενες απώλειες. Αυτές οι συνεχόμενες απώλειες δεν τους επιτρέπουν να έχουν εκείνο το ψυχικό απόθεμα για να παίξουν μέσα τους τον ήρωα, για να παίξουν μέσα τους τον ημίθεο, για να παίξουν μέσα τους τη συγχώρεση, για να παίξουν μέσα τους την αγάπη. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, η λύθη έρχεται να τους ξεκουράσει. Έτσι λοιπόν δεν έχουν το ανάλογο ποσό μέσα τους για να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα που οι ήρωες, οι ημίθεοι, οι μοιημένοι και όλα τα πρότυπα των ανδρών που ζουν, που δρούν στα άνω, αυτό σημαίνει άνδρας, αυτός που δρά στα άνω, έτσι να γίνουν πρότυπα και να καταφέρουν μέσα να κάνουν και οι ίδιοι άνθρωποι, θα λέγαμε, τα ίδια πράγματα και να περάσουν τις ίδιες δοκιμασίες, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι επίγον να μάθουμε πώς να συμπεριφερόμαστε με αυτό το ψυχικό κεφάλαιο λοιπόν που έχουμε. Οι συνεχόμενες απώλειες είναι σαν το αίμα. Εμοραγούν οι άνθρωποι συνεχώς, γιατί συνεχόμενα είναι σε μια κατάσταση μάχης με την πραγματικότητα, φόβων και πολεμικών καταστάσεων. Πάντοτε δημιουργούν πολέμους γιατί θέλουν να πάρουν την ευθύνη του εαυτού τους, νιώθουν ρόλους υποτιμητικούς για τον εαυτό τους, δεν μπορούν να φτιάξουν ιδανικούς εαυτούς, να είναι δημιουργοί, δεν μπορούν να αφήσουν τον εαυτό τους να λειτουργεί σαν δημιουργός και να πάρει την ευθύνη, οπότε πάντοτε είναι έρμεα άλλων και έτσι τρέχουν συνεχόμενα για να σωθούν. Αυτοί οι κουρασμένοι λοιπόν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι ποντίκια, είναι μία κατηγορία των ανθρώπων, όπως λέμε και στα μαθήματα που κάνουμε, και άλλη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι οι άνθρωποι λιοντάρια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, λέει ο Μάριος. Λέει ο Μάριος και μετά... Τι είναι αυτό. Ναι, ο Μάριος. Λέει σταμάτη, γιατί να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν και τις πληγές, δεν υπάρχει καμία αξία σε αυτό. Εγώ δεν είπα να μην ασχολούμαστε, έτσι. Εγώ είπα να σχολούμαστε, δηλαδή να κάνουμε σχολή. Όχι να μην ασχολούμαστε. Πρέπει να μάθουμε σχολείο να κάνουμε. Για να κάνουμε σχολείο, Μάριε, πρέπει να το κοιτάμε επιστημονικά. Όχι να φέρνουμε το παρελθόν μας από την ίδια κατάσταση μόνο και μόνο για να ξαναβιώσουμε το ίδιο πράγμα. Μετά γίνεται μια μηχανική επανάληψη που μας τρώει λίγο-λίγο. Όταν θέλουμε να κοιτάξουμε το παρελθόν λοιπόν, θα γυρίσουμε πίσω με τη συνείδηση του τώρα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Με τη συνείδηση του τώρα πάω στο παρελθόν. Αν εσείς νομίζετε ότι πάτε στο παρελθόν με τη συνείδηση του παρελθόντος, τότε δεν έχετε φύγει ποτέ από το παρελθόν, φίλοι μου. Είστε εγκλωβισμένοι στο παρελθόν. Ασχέτως αν νομίζετε ότι πάτε πίσω. Δεν πάτε πίσω. Δεν έχετε φύγει ποτέ. Άρα με την καινούρια συνείδηση μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω το παρελθόν και να δούμε ότι
ένα άλλο παρελθόν, ένα μάθημα, ένα σχολείο, μια εμπειρία, κάτι δυναμωτικό. Με τη συνείδηση του παρελθόντος να κοιτάξουμε πίσω, βλέπουμε τα τραύματα να μας πονάνε. Έτσι, ίδιες αναμνήσεις, συγκεκριμένες, χαρούμενες ή λυπητερές, τίποτα άλλο. Έτσι, σας καλώ λοιπόν να τα κάνετε αναδρομική άσκηση, να την κάνετε με τη συνείδηση τη μέγιστη που έχετε στο εδώ και τώρα. Έτσι, επιστημονικά, μπορεί να ασχοληθείτε με τα πάντα. Από τα χειρότερα, θα λέγαμε, καταστάσεις κολάσεως μέχρι τους καλύτερους παραδείσους. Αλλά επιστημονικά. Αν εσείς δεν κρατήσετε την επιστημονική ματιά σας, δηλαδή την αντικειμενική, χωρίς συναισθήματα, αλλά μόνο και μόνο επιστημονική κατάσταση, θα λέγαμε, την ψυχική ματιά, τη ματιά της αιτίας και του αποτελέσματος, και τη χάσετε, τότε θα είστε έρμοι πάλι να ξαναταυτιστείτε με το παρελθόν. Άρα τι λέμε, μην ασχολείστε με το παρελθόν, παρά μόνο όταν νιώσετε ικανοί επιστημονικά να πάτε και να πάρετε από εκεί το δώρο σας, την εμπειρία σας, το μάθημά σας. Έτσι, να βγάλετε το φως μέσα από εκείνες, θα λέγαμε, τις φωτονιακές εικόνες και κρυπτομορφές που έχετε φτιάξει, έχουν μείνει σαν μηνύματα. Συγκεκριμένοι τύποι διάλυσης της πραγματικότητας μας κάνουν να παίρνουμε ακόμα και τις κρυπτομορφές και να παίρνουμε πίσω ακόμα και το φως, παύλα τη συνείδηση που έχει εστιάσει ο νους μας, ο ολικός, για να μπορεί να διατηρεί αυτά τα μνήματα στο παρελθόντος μας. Αυτά βέβαια είναι μια πρακτική για πιο λίγο ανεβαθμισμένους, έτσι, στα εσωτερικά επίπεδα, την οποία τραβάμε πίσω ακόμα και τη συνείδηση που την οποία φτιάχνει ακόμα και τις σκεπτομορφές, θετικές και αρνητικές. Στην πραγματικότητα διαλύουμε όλο το παρελθόν μας και παίρνουμε καθαρό φως. Okay. Ελπίζω να καταλάβατε τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, είναι απλά τα πράγματα. Κρατήστε το πρώτο μέρος. Λειτουργούμε επιστημονικά όταν εξετάζουμε το παρελθόν μας. Λοιπόν, λέει η Ανθή. Λέει η Ανθή. Γεια σου, Σταμάτη, έχω δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η σχέση των συχνοτήτων και οργώνης? Η σχέση των συχνοτήτων και οργώνης είναι ότι η οργώνη, η αρνητική, η θετική, εν πάση περιπτώσει όπως λένε, είναι στην πραγματικότητα εκείνες οι υψηλές καταστάσεις συχνοτήτων. Και ότι η αποσυνθετική, η εντροπική κατάσταση, θα λέγαμε η αρνητική οργώνη, είναι χαμηλού τύπου συχνότητες. Αυτό είναι μόνο η σχέση. Υψηλή και χαμηλή συχνότητα. Κάθε φορά που εμείς ανεβαίνουμε στη συχνότητα τον εαυτό μας και αρχίζουμε πηγαίνουμε προς την ενέργεια, έτσι, εκείνη την ώρα φωτίζουμε, θα λέγαμε, λάμπουμε, έτσι. Κάθε φορά που τον εαυτό μας ρίχνουμε τις συχνότητες, τα χέρια στα οποία μας διαπερνάει η συνείδηση και ρίχνουμε τις συχνότητες, τότε μας καταβάλει φως, σκοτάδι. Έτσι, αναλόγως το πόσο συχνότητα έχει η συνείδηση μέσα μας, εγρήγορση που σας λέω, τόσο πιο πολύ εμείς φωτίζουμε ή μένουμε στην άγνοια της παρατήρησης, θα λέγαμε, της αντίληψης. Έτσι. Δεύτερον, η διάρκεια του συντονισμού με τα υψηλά αρχέτυπα εμποδίζεται από τα μπλοκαρίσματα του σώματος. Ευχαριστώ, λέει. Λοιπόν, η διάρκεια του συντονισμού με τα υψηλά αρχέτυπα εμποδίζεται από τα μπλοκαρίσματα του σώματος. Είναι φυσικό, φίλοι μου, ότι μερικά μπλοκαρίσματα στο σώμα, ναι, δεν μας επιτρέπουν να συντονιζόμαστε. Γι' αυτό βοηθούνται άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένα μπλοκαρίσματα και με τη διατροφή και με την κατάλληλη εκπαίδευση και με τη γυμναστική και με όλα αυτά τα πράγματα για να λειτουργήσουν σωστά οι ενέργειες του σώματος, ώστε το σώμα μετά να μπορεί να αφήσει, θα λέγαμε, έτσι, σταθεροποιημένο να δουλέψει, θα λέγαμε, και τα ανώτερα, έτσι, σώματα που έχουμε. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο πιο πολύ εμείς στην πραγματικότητα φροντίσουμε τη βάση, τον κορμό, τόσο πιο πολύ ανθίζει, θα λέγαμε, έτσι, και το λουλούδι. Άρα τι πρέπει να έχουμε ισχυρές βάσεις για να μπορούμε να περάσουμε την ενέργεια και στα ανώτερα επίπεδα, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, για τις ψυχές που είναι ήδη ενεργοποιημένες στα εσωτερικά επίπεδα, συμβαίνει και το παράδοξο, ότι στο φυσικό του σώμα μπορεί να μην λειτουργούν τόσο καλά, όμως στο πνευματικό του σώμα, στα εσωτερικά, θα λέγαμε, σώματα, να μπορεί να δουλεύει καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, πολλά παιδιά με το σύνδρομο Down, που ξέρετε όλοι,
έτσι, ή μερικά παιδιάκια που είναι σε εισαγωγικά καθυστερημένα, βλέπουμε ότι επειδή το νοητικό τους στα χαμηλά στρώματα δεν είναι τόσο αναπτυγμένο, ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται την πληροφορία, τη φυσική, όπως επεξεργάζονται τα άλλα παιδάκια. Εσωτερικά όμως, με τις άλλες πληροφορίες, θα λέγαμε, άλλου τύπου, είναι πολύ πιο άνετα, έτσι, και συνεργάσιμα με το αόρατο, θα λέγαμε, παρά με το ορατό. Λοιπόν, λέει η Ελένη, αν μια απόφασή μας μας πονάει, θα πρέπει δηλαδή να την κρατήσουμε ώστε να έχουμε την ακεραιότητα του εαυτού μας, γιατί έχουμε επιλέξει να κλείσει ένα κύκλο, αν κατάλαβα καλά. Ναι, περίπου αυτό. Πρέπει να καταλάβεις αυτή η απόφαση, θα λέγαμε, ποιος την πήρε και για ποιο λόγο την πήρε. Οπότε κάθε φορά που παίρνεις μια απόφαση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δεις γιατί να σε πονάει. Γιατί αν η απόφαση δεν είναι να σε πονάει, σημαίνει ότι είσαι σε αμφιβολία για αυτή την απόφαση ή δεν είναι δική σου. Εγώ δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα κάθε φορά που παίρνεις μια απόφαση που σου αρέσει, το αποτέλεσμα αν σε πονάει, τότε θα κάνεις αυτό που σου είπα. Το εσύ να παίρνεις μια απόφαση που σε πονάει σημαίνει ότι δεν είναι δική σου. Από τη στιγμή που σε πονάει και έχει αρνητικό συνέστημα μέσα, σημαίνει ότι δεν είναι δική σου. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν τη θες. Ήδη αυτό φαίνεται. Άρα η απόφαση που παίρνεις θα πρέπει, αν πραγματικά την αναλύσεις, να ξέρεις ότι αυτή η απόφαση γιατί με πονάει, α, τότε γιατί την παίρνω. Οπότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή θα πρέπει να μην την πάρεις, ή θα πρέπει να θυμηθείς το λόγο, έτσι, που την παίρνεις. Όταν αυτόματα ξεχνάς το λόγο που παίρνεις μια απόφαση, αυτόματα θα λέγαμε σε πονάει. Γιατί υπάρχουν μέσα σου, ξαναείπα, πολλών ειδών ρόλοι, που ένας με την απόφαση αυτή ευχαριστιέται, άλλος με την απόφαση την ίδια της ανασχετεί. Εσύ πρέπει να μάθεις ποιος ρόλος αντιπροσωπεύει καλύτερα και να τον ταΐζεις ώστε να είναι δυνατός. Όταν εσύ δεν ταΐζεις το συγκεκριμένο ρόλο που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο, είναι φυσικό να τρεμοπαίζεις ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ρόλους. Και έτσι έρχεται συνεχόμενα η αμφιβολία. Καταλαβατε, ενώ αν πραγματικά εσύ είσαι συνειδητή στο κάθε φορά ποιος ρόλος είναι αυτός που σε αντιπροσωπεύει καλύτερα, τότε αυτόματα, θα λέγαμε, θα σου φαίνεται λογικό αυτό που επιλέγεις. Δεν σου φαίνεται παράλογο ότι θα πονάς. Όμως εμείς, επειδή δεν μπορούμε να κρατηθούμε σε μια συγκεκριμένη δόνηση, αν δεν το έχουμε ενισχυμένη μέσα μας, είναι φυσικό λόγω της καθημερινότητας, λόγω της συνήθειας, θα λέγαμε λόγω της εντροπίας πολλές φορές, τι να κάνουμε, να πέφτουμε σε καταστάσεις με τα χαμηλότερα, θα λέγαμε, σώματά μας. Εκείνα, θα λέγαμε, που να είναι περισσότερο. Επομένως, πρέπει να βρεις ποιο είναι το κέντρο βάρος σου, πού η συνείδησή σου αντιπροσωπεύει καλύτερα, ποιες πεπιθήσεις αντιπροσωπεύουν καλύτερα, ώστε κάθε απόφαση που παίρνεις να είσαι εσύ καλά με αυτή, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Όταν το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν περίμενες, τότε πρέπει να την επικυρώσεις σαν σωστή για εκείνη τη στιγμή και να δεις ότι εκείνη την ώρα, έτσι όπως σκεφτόσουνα, με αυτή τη λογική, με αυτό το ρόλο, εκείνη την ώρα έπρεπε να δεις τον δρόμο αυτόν. Πάρτον λοιπόν αυτόν τον δρόμο, δες την αιτία, δες το αποτέλεσμα και τότε θα δεις ότι την επόμενη φορά δεν θα ξαναπάρεις τόσο εύκολα ή σχεδόν καθόλου αυτή την ίδια απόφαση, την αρνητική. Γιατί θα θυμάσαι το αποτέλεσμα, γιατί θα ξέρεις, θα έχεις φτιάξει μέσα σου το χάρτη. Λοιπόν, λέει η Δέσποινα, καλησπέρα, όλα είναι απλά, όντως, θα μπορείς να μοιραστείς μαζί μας κάποιες συμβουλές για να ξεπερνάμε ευκολότερα την κούραση των αναβαθμίσεων. Κοιτάξτε, όλη η έννοια της κούρασης των αναβαθμίσεων είναι η βία που προξενούμε στον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι. Αν νιώθουμε κάθε φορά ακέραια όντα, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε αυτό το βιασμό όλο και περισσότερο να νομίζουμε ότι κάτι μας λείπει. Αν αφαιθούμε όμως και ψάξουμε την πληρότητα σε αυτό που ήδη έρχομαι, θα δούμε ότι όλες οι λύσεις υπάρχουν εκεί. Η άγνοια και ο πανικός φέρνουν τη βία των αναβαθμίσεων. Στην πραγματικότητα όλα αυτά, τα λέγαμε, είναι ένα είδος πλάνης που έχει ο άνθρωπος, γιατί νομίζει, έχει την πεποίθηση ότι εκείνη την ώρα δεν έχει την ολότητά του, δεν έχει την ολοκλήρωσή του, δεν έχει την ακεραιότητά του. Οπότε τυφλός
ψάχνει αλλού και έξω το Θεό, αλλού και έξω την αγάπη, αλλού και έξω τη βοήθεια, αλλού και έξω την ελευθερία, αλλού και έξω τα δικαιώματα. Όλα υπάρχουν μέσα μας. Κάθε φορά που εμείς γνωρίζουμε τον εαυτό μας, βρίσκουμε όλα και περισσότερα πράγματα μέσα μας και θα καταλάβουμε στο τέλος ότι η ίδια πραγματικότητα που ζείτε απ' έξω υπάρχει μέσα σας. Άρα η κούραση των αναβαθμίσεων είναι ακόμα ότι εμείς δεν είμαστε σε εκείνη την εμπιστοσύνη για να μπορούμε να εμφανίσουμε μπροστά μας κάθε φορά, για κάθε στιγμή, όπου και αν είμαστε, τα εργαλεία που υπάρχουν για να μας περάσουν στο επόμενο βήμα. Η έλλειψη αναγνώρισης και επικύρωσης της στιγμής, η κατάκριση και η προσκόλλησή μας στο μέλλον ή στο παρελθόν είναι αυτό που μας κάνουν τις αναβαθμίσεις μας δύσκολες. Okay. Λοιπόν, λέει η Ειρήνη, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πώς διαλύουμε το παρελθόν και ερχόμαστε στο φως. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας? Υπάρχει κάποια τεχνική, κάποια εργαλεία? Λοιπόν, αυτό που σας είπα προηγουμένως, χρειάζεται μέσα μας να έχουμε εμβαθύνει τον εαυτό μας σε εκείνη την κατάσταση, να μπορούμε την νόησή μας να την έχουμε περάσει έξω από τον κόσμο των μορφών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μάθει να διαλύουμε τις μορφές. Αυτό σημαίνει ανά πάσα στιγμή ότι μπορούμε να το κάνουμε και με το παρελθόν μας, αλλά και με το παρόν μας. Κάθε φορά, παραδείγματος χάρη, εγώ με τις συγκεκριμένες δυνάμεις, τις οποίες θα λέγαμε εσωτερικές, έχω αποκτήσει, μπορώ και κάθε φορά βλέπω όλα τα στρώματα, θα λέγαμε, μέχρι το άσπρο φως μέσα σε κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε ότι μπορούμε και κοιτάμε την ψυχή του άλλου, δηλαδή το αγνό λευκό φως. Ούτε άβρες, ούτε πολύχρωμα, ούτε τα υπόλοιπα πράγματα. Διαπερνάμε, δηλαδή διασπάμε τη μορφή, διασπάμε όλες τα πέπλα, θα λέγαμε, και βλέπουμε το λευκό φως. Αυτό στην πραγματικότητα μας κάνει να διαλύουμε τη μορφή σε ενέργεια. Έτσι, δύο πράγματα συμβαίνουν. Και από όλο το περιβάλλον παίρνουμε την πιο καθαρή μορφή συνείδησης, τροφής, ας το πούμε έτσι, και επίσης μπορεί να το κάνουμε και από το παρελθόν μας. Έτσι τι γίνεται, το 97% που φτιάχνει όλο το περιβάλλον ενσωματώνεται σιγά σιγά, όλο αυτό το πράγμα που φτιάχνει, θα λέγαμε, και το παρελθόν και οτιδήποτε, διαλύεται και ενσωματώνεται στο συνειδητό μας κομμάτι. Έτσι αυξάνεται, θα λέγαμε, η συνείδησή μας λίγο-λίγο. Αυτό το περίσσεμα, θα λέγαμε, το οποίο όλοι οι άνθρωποι διατηρούν σαν παρελθόν μέσα τους, εγκλωβισμένο στις μορφές. Έτσι, απαιτεί λοιπόν μια ενδοσκοπική ματιά, θα λέγαμε, της διάλυσης της μορφής. Θα πρέπει λοιπόν με τον εαυτό σας να δουλεύετε πάνω σε οραματισμούς οι οποίοι διαλύουν τη μορφή σε ενέργεια, τη ενέργεια, θα λέγαμε, σε φως. Το φως σε πληροφορία, την πληροφορία στη συνείδηση. Λοιπόν, θα πούμε και αυτή, φίλοι μου, και θα σταματήσουμε. Λέει η Λιάννα την Καλαμάτα. Η Λιάννα, τι πάει να πει άνθρωποι ποντίκια και άνθρωποι λιοντάρια? Δεν ισχύει ο καθένας στο επίπεδό του χωρίς κρίση και κατάκριση? Παρέθηκα, λέει, τις ταμπέλες. Ωραία. Λοιπόν, η Λιάννα βαρέθηκε τις ταμπέλες. Οπότε θα μπορούσε να ζει σε έναν κόσμο που να μην υπάρχουν μορφές, που να μην υπάρχει πληροφορία, που να είναι όλα το ίδιο χρώμα. Όταν λοιπόν εσύ πας σε έναν δρόμο, Λιάννα, και δεν έχει ταμπέλες, είναι φυσικό ότι θα φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Όλες οι ταμπέλες δεν είναι μόνο για να έχεις κατάκριση, είναι για να έχεις αναγνώριση. Το να πας σε μια οχιά και να την περάσεις για λαγό, θα σε τσιμπείς και απονέσεις. Οπότε, επειδή συμπαρέθηκες στις ταμπέλες, γιατί παίρνεις μόνο την αρνητική πλευρά των ταμπελών, είναι φυσικό στη ζωή σου τα πονέσεις. Μέχρι να ξεκινήσεις τις ταμπέλες, να τις δεις στη χρησιμότητα που υπάρχουν. Λοιπόν, φίλοι μου, φτάσαμε και σε αυτό το live, στο τέλος. Ευχαριστώ όλους για τη συνδημιουργία, έτσι. Μπορείτε να κοινοποιήσετε το βίντεο, να το μάθετε, να το πείτε με δικά σας λόγια. Διαχειριστείτε την πληροφορία, επικοινωνήστε τη, μοιραστείτε τη. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σας. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ειρήνη σε όλους.